θέλω να πάμε στη Λευκωσία. Κατά τη γνώμη μου, ένας από τους εγκυρότερους συναδέλφους που ξέρει από την καλή και από την ανάποδη διαχρονικά αυτή την ιστορία, και δεν είναι απλά μόνο συντάκτης, αρθρογράφος στο Φιλελεύθερο, είναι συγγραφέας, αναλύει τα γεγονότα πέρα τα επιφαινόμενα. Έχει πει ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δεν είναι αυτό που γράφουν και στην Αθήνα ορισμένα μέσα, Καραγκιουζιλί και Ερντογάν. Είναι στρατηγική και είναι μελετημένη, δεν είναι απρόβλεπτος, είναι προβλέψιμος. Το θέμα είναι τι διαβάζεις. Ακόμη και ο αποχαρακτηρισμός στην Αμόχωστο των στρατιωτικών περίκλειστων είναι ένα πρώτο βήμα, και μάλιστα εξήγησε τις προηγούμενες μέρες ο Κώστας ο Βενιζέλος, περί αυτού πρόκειται, σε τι τρυπάκι μπορεί να μπουν και οι Ελληνοκύπροι με περιουσίες στην Αμόχωστο πολύχρονων δικαστικών διαμάχων, πέρα από την αναγνώριση εμέσως πλην σαφώς του ψευδοκράτους. Καλημέρα Κώστα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν είναι αστεία τα πράγματα, ούτε είναι θέατρο σκιών τα όσα έρχονται. Έχει τις φιέστες, εντάξει, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Καλά το καταλαβαίνω? Βεβαίως, είναι μια στρατηγική που εντάσσεται σε μια πολιτική επεκτατική από πλευράς της Τουρκίας. Η Τουρκία θέλει τον έλεγχο της Κύπρου και κάνει μικρά ή και μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Απρίλιο είχε καταθέσει στην Άτυπη Πεντανέργη ένα σχέδιο για δύο κράτη, μια πρόταση για δύο κράτη, εγγράφος, την οποία τα Ηνωμένα Έθνη αποδέχτηκαν να καταθεθεί. Και στα πλαίσια αυτά δηλαδή της πρόθεσης αυτού του μοντέλου λύσης των δύο κρατών, της Συνομοσπονδίας Δύο Κρατών για την ακρίβεια, εντάσσεται και οι σχεδιασμοί στην Αμόχωστο. Το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής, ο σχεδιασμός γίνεται εδώ και δύο χρόνια, αλλά τον περασμένο Νοέμβριο είχε έρθει ο Ερντογάν στην επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, είχε προετοιμαστεί η είσοδος, έγιναν δρόμοι στην περίκλειστη περιοχή και ένα κιόσκι για να πάει ο ίδιος να εγκαινιάσει ουσιαστικά την έναρξη του ανοίγματος με προοπτική τον υπηκισμό, και τώρα έρχεται να κάνει το επόμενο βήμα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα προχωρήσει πιλωτικά μια περιοχή μικρή της περίκλειστης περιοχής να αποχαρακτηριστεί, να κληθούν οι Ελληνοκύπροι ιδιοκτήτες να προσφύγουν σε μια επιτροπή των κατεχομένων, θα μπουν δηλαδή σε μια διαδικασία χρονοβόρα, γιατί αυτή η επιτροπή λειτουργεί χρόνια και λύσεις δεν έχει δώσει μέχρι στιγμή και είναι και παράνομη. Χρονοβόρα διαδικασία, αλλά αυτό από τη στιγμή που θα πάνε και Έλληνες να προσφύγουν, θα νομιμοποιήσει τα επόμενα του βήματα που θα είναι ο επικισμός ολόκληρης της περιοχής. Απλώς για να σας βάλω λίγο στο θέμα, επειδή εμείς μιλάμε και τα γνωρίζουμε, η Αμόχωστος, η μεγάλη περιοχή της πόλης, έχει επικιστεί. Έχει μείνει μία μόνο περιοχή που είναι περίπου το 17% που είναι τα ξενοδοχεία και ήταν βασικά η ζωή εκεί. Σωστά. Είναι από το 1974. Και αυτή η περιοχή δεν είχε επικιστεί. Θεωρήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα. Το ελέγχουν τα στρατεύματα, αλλά δεν την έχουν κατοικήσει. Εάν υπάρχουν και ψηφίσματα για να μην επικιστεί και αν παραδοθεί, θα πρέπει να παραδοθεί στα Ηνωμένα Έθνη πρώτα κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και σε αυτό θα πρέπει να συνδέσουμε και κάποια άλλα κινήσεις που γίνονται από πλευράς της Τουρκίας, όπως η βάση στο Λευκόνικο για την εγκατάσταση μη επανδρομένων αεροσκαφών drone, για την οποία βάση θα πρέπει να πούμε ότι δεν κατασκευάστηκε για τους Ελληνοκύπριους, για την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν αεροσκάφη και δεν χρειάζεται κιόλας να γίνει ολόκληρη βάση, αλλά για χώρες της περιοχής. Είναι σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί την Κύπρο ως ορμητήριο για από επιχειρήσεις στρατιωτικές εναντίον χωρών με τους οποίους θεωρεί ο Ερντογάν ότι έχει διαφορές. Κατασκευάζεται επίσης και μια ναυτική βάση μεγάλη, που σημαίνει ότι πλέον δεν συζητάμε
θα κάνουμε μια λύση του Κυπριακού, αλλά συζητάμε ότι ο Ερντογάν θέλει να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Τουρκίας με στρατιωτική ισχύ, με την οποία θα ελέγχει, θα επιχειρήσει να ελέγξει την περιοχή ή να αυξήσει την επιρροή του στην περιοχή. Κώστα, με συγχωρείς βέβαια που διακόπτω τον ερμό σου. Αυτό δείχνει, να τα λέμε έτσι όπως είναι, πλήρη αντίληψη του γεωπολιτικού γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου για την Τουρκία. Για μας δεν λέει κάτι, δεν θα έπρεπε να λέει κάτι όταν, καλά το λες εσύ, βάση ορμητήριο ναυτική, ντρόν, δεν είναι μόνο οι χώρες Συρία, Λίβανο, Ισραήλ. Είναι και η Ελλάδα, Βεβαίως. Είναι και η Ελλάδα. Γι' αυτό θα έπρεπε να κυβήσει καμπανάκι, όχι τώρα που γίνονται τα βήματα σε ό,τι αφορά την στρατιωτική ενίσχυση και αναβάθμιση στα περιεχόμενα της Κύπρου, αλλά προκολλού. Έχω πει πολλές φορές, νομίζω ότι συζητήσαμε και μαζί, ότι η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, όπως έχει βάσει, θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως, στρατηγικό πλεονέκτημα που διαθέτει το έδαφος του νησιού και η θάλασσά του. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει επιδείξει ενδιαφέρον, που με την Ελλάδα υπάρχουν και άλλες σχέσεις. Είμαστε το ίδιο έθνος. Κανονικά, αλλά, θα έπρεπε. Ναι, κανονικά. Αλλά δεν φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι υπάρχει μια φοβική αντίληψη των πραγμάτων. Φοβούνται την Τουρκία, φοβούνται τι θα πούν οι υπόλοιποι. Αυτό οδηγεί στο η Τουρκία να καταστρώνει ένα σχέδιο πλήρους ελέγχου της Κύπρου. Και αυτό θα γίνει είτε λυθεί το Κυπριακό, είτε δεν λυθεί, με αυτά που κάνει στην Αμόχωστο και στο Λευκόνικο και στο Μπογάζι που θα κάνει την ναυτική βάση, είτε λυθεί είτε δεν λυθεί, η Τουρκία θέλει να ελέγχει την Κύπρο και μέσω αυτής την περιοχή. Θα πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε. Δεν είναι καμπανάκι, είναι καμπάνα που παίζει. Επειδή υπάρχουν αρκετοί Κύπροι στην Κρήτη, στέλνουν εδώ την καλημέρα τους πρώτον σε σένα και στη Λευκοσία και κατά δεύτερον ρωτούν, έχει εικόνα ο Κώστας ο Βενιζέλος, αν σε αυτό το 17% της αμοχός του με το βαρός, ποια είναι η ιδιοκτησία Ελληνοκυπρίων σε αυτό το 17% και ποια είναι η ιδιοκτησία τους στο υπόλοιπο 83% που έχει επικιστεί της αμοχός του? Υπάρχουν τέτοια ζητήματα? Βεβαίως υπάρχει. Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι Τούρκοι πριν το 1974 ήταν κατοικούσαν εντός των τυχών της πόλης. Σωστά. Και όχι στην υπόλοιπη πόλη. Οπότε η υπόλοιπη πόλη ήταν ελληνική ιδιοκτησία. Τώρα και στην περίκλειστη περιοχή οι ιδιοκτήτες είναι Ελληνές, όμως υπάρχει μια αμφισβήτηση από τουρκικής πλευράς ότι υπάρχουν και βακούφια. Δηλαδή το ΕΦΚΑΦ, ένα ίδρυμα θρησκευτικό, όπου έχει περιουσία. Αυτό όμως έχει κρυθεί και σε δικαστήριο των κατεχομένων, αλλά και στο ΕΔΑΘ, ότι δεν έχουν περιουσία το ΕΦΚΑΠ, δηλαδή το θρησκευτικό αυτό ίδρυμα, ή στην περίκλειστη περιοχή. Είναι ελληνική ιδιοκτησία. Και μάλιστα σε αυτήν την πιλωτική, που είναι περίπου 480 τρέμματα γης, Οι τίτλοι ιδιοκτησίας είναι κλινικοί, είναι γύρω στους 680 τίτλους ιδιοκτησίας. Άρα, Κώστα Βενιζέλο, αν μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι Ελληνοκύπροι, αφενός, όπως μας λες, με τον τρόπο που λειτουργεί, θα τους σύρει για χρόνια, αφετέρου θα υποστηρίζει η Τουρκία ή το ψευδοκράτος ότι ορίστε, εδώ έχετε αναγνωρίσει την ισχύ και μάλιστα τη λειτουργία των δικαστηρίων αυτού που λέτε ψευδοκράτος κατά τα άλλα. Και μάλιστα αυτό που φαίνεται ότι θα γίνει είναι, θα πηγαίνει ο Ελληνοκύπριος να κάνει προσφυγή, να υποβάλει τα χαρτιά δηλαδή του τίτλου ιδιοκτησίας, και θα μπαίνει το ΕΦΚΑΦ, δηλαδή αυτό το ίδρυμα το θρησκευτικό, ως ενδιαφερόμενο μέρος, παρόλο που δεν έχει ιδιοκτησία, και αυτό θα παραπέμπεται σε ένα δικαστήριο του ψευδοκράτους. Οπότε πρέπει να γύρευε. Επόμενο ερώτημα είναι του φίλου του Μιλτιάδη. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Βενιζέλο, σας άκουσα λέει από την αρχή να το λέτε στην εκπομπή σήμερα. Καλά λέει, χρειάζεται να ενημερώσουν τον Biden για το τι ακριβώς πάει να κάνει ο Ερντογάν? Δεν το καταλαβαίνει ο Biden, ο οποίος φέρονταν να έχει και πολύ καλές σχέσεις προσωπικές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ναι, πάρα πολύ καλές. Να υπενθυμίσω ότι όταν είχε έρθει ως αντιπρόεδρος στην Κύπρο, από το αεροδρόμιο πήγε απευθείας στο σπίτι του Προέδρου στη Λεμεσό για δείπνο. Mm-hmm. Δεν πήγε, δηλαδή παρέκαμψε τα επίσημα και πρωτόκολλα, τα πρωτόκολλα, πήγε στο σπίτι του. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να του πει κανείς ή αν δεν θα του πει κανείς του Biden. Αυτό που έχει σημασία είναι να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει στον Ερντογάν. Θα το κάνει. Είναι αυτό ένα θέμα το οποίο θα εμβαθύνει τις διαφορές ΗΠΑ και Τουρκίας και θα το κάνει για να είναι περισσότερες οι διαφορές, ή θα το αποφύγει ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν γέφυρες επικοινωνίας Τουρκίας και ΗΠΑ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι παρά τις όποιες διαφορές και οι δύο χρειάζονται να έχουν, να διατηρούν σχέση. Δεν ξέρω. Εγώ εκτιμώ πάντως ότι ένα ενδεχομένως τηλεφώνημα θα βοηθούσε σημαντικά, αλλά νομίζω ότι δεν θα το κάνει. Αυτή είναι και η εκτίμηση νομίζω του και του Μιχάλη Τιγνατίου, που τον επικαλέστηκε. Έχεις δίκιο, Κώστα. Τα ξέρετε καλύτερα και οι δύο. Το επόμενο λογικό ερώτημα είναι, γιατί το είπες εσύ, ότι η Τουρκία έδειξε τις διαθέσεις της καθαρά και μέσω του ψευδοπρωθυπουργού, έριξε στο τραπέζι απάνω τα δύο χωριστά και ο του θαύματος κάνει και μία παραχώρηση, αν εμείς συνετιστούμε, η άλλη πλευρά δηλαδή, εγώ έτσι αισθάνομαι εμείς, να το δούμε μία χαλαρή συνομοσπονδία. Δηλαδή από τη σκύλα στη χάριβη. Ο αντίλογος, κατά τη γνώμη σου, εις τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες καταγίνες, κατατριβεί πλήρη. Ο αντίλογος ποιος θα έπρεπε τελικώς να είναι? Αυτό με ρωτάνε πάρα πολύ. Λέτε, λέει, τι θα έπρεπε να προβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση, που είναι και οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα έπρεπε να προβάλλουν? Κοιτάξτε, είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί να ρευτεί δύο κράτη. Η Τουρκία σωστά έχει πει, Γιώργο, ότι κάποια στιγμή θα πει, εντάξει, δεν πάμε δύο κράτη, πάμε σε μια συνομοσπονδία δύο κρατών, γιατί αυτό είναι ο στόχος, γιατί έτσι θα μπορεί να ελέγχει και τη λειτουργία του κράτους, τόσο του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κρατηδίου, όσο και του ελληνοκυπριακού. Εμείς από τη στιγμή που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε ένα μοντέλο λύσης που ο οποίος να μπορεί να λειτουργήσει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν διαχωριστικά στοιχεία, δεν θα υπάρχουν ρυθμίσεις που θα στηρίζονται στην εθνική καταγωγή των πολιτών, αλλά θα ενώνουν. Δηλαδή ένα δημοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης. Τώρα, κατά πόσο θα είναι, υπάρχουν διοικητικοί ή όχι διαχωρισμοί, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαχωρισμοί με βάση την εθνική καταγωγή. Δεν θα μπορεί, δηλαδή, αυτό που λέει η Τουρκία, ότι για να μπορεί να ληφθεί μια απόφαση θα πρέπει να υπάρχει στην πλειοψηφία μία τουλάχιστον τουρκική ψήφος, που σημαίνει ότι αυτή θα είναι η πλειοψηφία, οι Τούρκοι και όχι οι Έλληνες, που είναι 82%. Εγώ απορώ γιατί δεν, όταν λέμε θέλουμε ένα κανονικό κράτος, δεν βάζουμε τα βασικά στοιχεία ενός που διέχουν ένα κανονικό κράτος. Δηλαδή ότι οι πολίτες είναι όλοι ίσοι, ότι οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις διαδικασίες του εκλέγει και του εκλέγεστε, χωρίς να υπάρχουν διαχωρισμοί. Και ότι η πλειοψηφία, η οποία δεν θα είναι και πάλι μόνο οι Ελλήνες, μπορεί να είναι δεξιά-αριστερά, όπου εκεί θα μπορούν να χωρέσουν και Ελληνοκύπτιοι και Τουρκοκύπτιοι και Αρμένοι και Μαρονίτες και Λατίνοι. Έτσι. Ένα μοντέλο δηλαδή που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πάμε να βρούμε ένα μοντέλο sui generis, το οποίο δεν θα λειτουργήσει. Αν το 1960 λειτουργήσε το κράτος 3 χρόνια, τώρα δεν θα λειτουργήσει 6 μήνες με αυτά που συζητούν. Διότι θα πρέπει να επικαλούμαστε ξένους, να έχουμε στρεβλωτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και όταν υπάρχει αδιέξοδο θα έχονται 3-4 δικαστές να αποφασίζουν ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το κράτος?
Πρόσφατα ένας καθηγητής στο Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, καθηγητής ιστορίας στη νομική σχολή, ο κύριος Φούσκας, έστειλε μια επιστολή σε έναν εργατικό βουλευτή, ο οποίος την έστειλε ταυτόχρονα στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η απάντηση στον Έλληνα καθηγητή, μέσω βεβαίως του βουλευτή των εργατικών, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας και μάλιστα από τον Υπουργό Αρμόδιο για τα Ευρωπαϊκά Θέματα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας στον βουλευτή, χαρακτήρισε τον Νίκο Αναστασιάδη ως ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας και όχι ως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Άγγλοι το έχουν ξεπεράσει αυτό πια? Δηλαδή, είμαστε δύο κοινότητες, θα μου πεις και εμείς τι κάνουμε γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, αλλά πες μας λίγο για τους Άγγλους, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι Άγγλοι, είναι όλοι. Αλλά οι Άγγλοι είναι οι διευθυντές της ορχήστρας. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα είχαν καταθέσει πρόσφατα μια φόρμουλα για να βοηθήσουν δήθεν να γεφυρωθούν διαφορές, τι έλεγαν? Ουσιαστικά έλεγαν ότι κάθε περιοχή έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι αυτό που προσπάθησαν τα Ηνωμένα Έθνη να περιλάβουν στις πρόσφατες εκθέσεις για δύο αυτοδιοικούμενες περιοχές, αλλά τελικά λόγω των αντιδράσεων δεν το περιέλαβαν. Τι γράφει όμως ο Γενικός Γραμματέας? Ότι οι δύο κοινότητες έχουν έμφυτα δικαιώματα. Και προσπαθώ από το Σάββατο που είδα τις εκθέσεις να καταλάβω τι είναι αυτά τα έμφυτα δικαιώματα. Μόνο στην Κύπρο προβάρουν νέες ορολογίες, διότι ως γνωστόν μας έχουν ως πειραματόζω. Μάλιστα. Ο κύριος Γκουτιέρες δηλαδή δεν βλέπει τι γίνεται πάνω στην Κύπρο. Είναι 50-50. Μα ούτε για την αμόχωστο δεν είχε. Αυτό λέω. Είναι 50-50. Έχει γράψει ότι κάτι λένε οι Τουρκοκύπροι και αντιδρούν οι Ελληνοκύπροι. Κώστα, πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί προφανώς ετοιμαζόμαστε τις επερχόμενες μέρες και ώρες να δούμε πράγματα και θάματα. Αυτή τη στιγμή πώς θα χαρακτήριζες εσύ την κατάσταση? Είναι τίτλος ότι είναι μία από τις κρισιμότερες στιγμές? Είναι έτσι? Μπορεί να είναι κινήσεις που θα δούμε να σημαδεύουν από εδώ και πέρα τα μελούμενα? Θεωρώ ότι η Τουρκία έχει πλέον αποφασίσει αυτό που συγκαλυμμένα προωθούσε τόσα χρόνια να το προωθεί απροκάλυπτα. Και είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο στόχος τους είναι να ελέγξουν την Κύπρο, είτε με λύση είτε χωρίς λύση. Λοιπόν, η κίνηση στην Αμόχωστον θα αποτελέσει το τέλος των όποιων άλλων συζητήσεων για το Κυπριακό, και νομίζω ότι η βάση για συζητήσεις πλέον θα είναι σε αυτό που καθορίζει η Τουρκία, δηλαδή τα δύο κράτη ή η συνοστοντία. Από τη στιγμή μάλιστα που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποδεχτεί τον απέλειο να κατατεθεί η πρόταση. Είναι πολύ κρίσιμη. Πολύ κρίσιμες οι εξελίξεις. Θεωρώ ότι ο Ερντογάν αυτό που λέει το κάνει, και και το κάνει χωρίς να ακούει κανένα, γιατί δεν έχει κόστος. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση πάρα πολύ δύσκολη, ίσως η δυσκολότερη από το 1974. Και θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι. Να ξυπνήσουν όλοι, εννοείς. Να ξυπνήσουν όλοι. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε ούτε το τηλεφώνημα του Biden, που καλό είναι να το κάνει, ούτε τον Μακρόν, ούτε τον Τζόνσον, ούτε κάποιον άλλο. Εμείς μπορούμε να αντιδράσουμε. Και όταν λέμε εμείς, εννοώ και την αρχή. Και θα κλείσω με την παρατήρηση του Μάριου, γιατί είναι συντοπίτη σου, συμπατριώτη σου, και μάλιστα με καταγωγή, λέει, από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Γιατί, λέει, είναι κίνηση αυτή της Ελλάδας να συζητά το ενδεχόμενο αναγνώρισης του Κωσόβου ως ανεξάρτητου? Δεν αντιλαμβάνεται τι επιπτώσεις θα έχει στο Κυπριακό? Το έγραψε, λέει, και ο Παναγιώτης Ύφαιστος αυτό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγιώτη Ύφαιστο. Είναι σημαντικό. Δεν είναι, δηλαδή, απορώ γιατί κάποιες κινήσεις γίνονται από πλευρά της Αθήνας. Και η δική μου η θέση είναι ότι λαθασμένα αποσύνδεσαι η Ελλάδα τις εξελίξεις των Κυπριακών από το διάλογο που υποτίθεται ότι κάνει με την Τουρκία. Και θα ήθελα να δω και την αντίδραση της Αθήνας στις 22,
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Ζένδιας θα είναι στις 21 εδώ, στη Λευκοσία. Οπότε θα πρέπει να δούμε τις αντιδράσεις. Και όταν λέω αντιδράσεις, δεν εννοώ να συμπαρασταθεί ούτε να καταδικάσει τις ενέργειες της Τουρκίας. Να έχουμε πολιτική που θα προκαλεί κόστος στην Τουρκία. Υπάρχουν τα εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, νομίζω ότι δεν ήταν εκεί. Ούτε ο Αναστασιάδης, ούτε ο Μητσοτάκης.